Καλημέρα. Γιατί δεν αφήνετε ρε παιδιά τον Αντώναρο να ολοκληρώσει να ακούσουν, γιατί ο μάγκας είναι μάγκας ο Αντώναρος. Ο Αντώναρος αν είναι, αν δεν είναι ο Αντώναρος ποιος είναι. Καταλαβαίνουμε τι λένε, ενώ οι καραγκιοζοπαίκτες οι άλλοι δεν καταλαβαίνεις τι λένε. Τον Αντώναρο καταλαβαίνεις τι λέει. Βεβαίως και καταλαβαίνω, καταλαβαίνω τι λέει, είναι μάγκας. Βράχος έτσι όχι πέτρα. Ε. Βράχος όχι πέτρα. Ε. Ή από ό,τι καταλαβαίνω έπεσες εσύ πάνω στην πέτρα, όχι πέτρα πάνω σου. Άσε τον Αντώναρο σου λέω και μετά ασχολήσου με τα υπόλοιπα αυτά τα τώρα, τα τώρα. Δεν πας στη Σπιναλόγκα, πας και σου περάσει, αν και δεν το βλέπω. Παρακαλώ. Άκουσα μια διαφήμιση που έχετε και λέει τα βιβλία από 990-290. Ναι. Δεν λαμόγια, δηλαδή τόσο καιρό πόσα λεφτά βγάζετε ξεφτυλισμένα άτομα να πω. Όχι, όχι, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Δηλαδή δεν κοστίζει το βιβλίο 290 και αυτό είναι το κόστος και εμείς το πουλάγαμε 990. Όχι. Απλά επειδή βγάλαμε ό,τι βγάλαμε το 990. Α, τώρα τα δίνετε 290. Τώρα δίνουμε 290, ναι, γιατί χαμηλώσαμε τις τιμές από τα κέρδη μας. Α, έτσι. Με συγχωρείς λοιπόν που σου φώναξα κι εγώ, γιατί είμαι εκνευρισμένος. Δεν ήταν και ο Πάβη σήμερα εκεί πέρα, δεν έκανε εκπομπή. Γιατί δεν έκανε, εδώ τον έχω, δίπλα μου είναι. Έκανε εκπομπή. Να, ακούς, ο Μπάμπης είναι αυτός. Ναι, δεν τον ακούω. Ακούς φωνή, αν ακούς κάτι είναι ο Μπάμπης. Άκουσα τον Άρη που λέγε το πρωί, δεν θα έρθει ο Μπάμπης, έχει μια δουλειά να πούμε. Α, ποιος ξέρει, πάει και σε μια σχολή προπαγάνδα στα πρωινά, μπορεί να άργησε. Άκουσα τώρα στην κίνηση στους δρόμους, λέει βεβαρημένη κίνηση προς το Δαφνί. Είναι τυχαίο. Όλοι προς τα εκεί θα πάμε δηλαδή. Δεν είναι αυτό που νομίζεις. Τι είναι. Σύμπτωση. Α, καλά. Τι σύμπτωση. Εγώ νομίζω υπουργικό συμβούλιο έχει στο Δαφνί. Μεμονωμένα περιστατικά. Όχι, όχι. Δεν είναι μεμονωμένο περιστατικό. Όχι, περιστατικά.